Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Έτσι το τρέχουμε λίγο, θέλουμε 8 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή για σήμερα. Και αφήσαμε για το τέλος ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Και για να περάσουμε στο θέμα αυτό, κάνουμε και το ταξίδι από την Σύρο, στην οποία βρισκόμασταν πριν, μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, σε μια άλλη γωνιά του Αιγαίου, στους Λειψούς θα πάμε. Εκεί συναντάμε την κυρία Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια της έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κυρία Μίλιου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Μίλιου. Καλημέρα από τους Λειψούς. Είστε λοιπόν εκεί στους Λειψούς, ευτυχισμένοι από τους ευτυχισμένους Έλληνες, γιατί περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας εκεί τον τελευταίο καιρό. Εκεί με τον φίλο μας τον Δήμαρχο, τον Φώτη τον Μάγκο, αλλά την Κυριακή είχατε και έτσι οι υψηλές επισκέψεις, τέλος πάντων. Είχατε και για το δικό σας το χατήρι, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, για την προσπάθεια που κάνετε εσείς, την επίσκεψη της Βασίλισσας της Ισπανίας, της Σοφίας. Η κουβέντα γίνεται για το καταφύγιο Θαλάσσια Ζωής Αιγαίου. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο το οποίο εσείς διαχειρίζεστε, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Και πείτε μου, ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης εκεί και τι περιμένετε από αυτό που έγινε για τη χρηματοδότηση κυρίως του συγκεκριμένου αυτού προγράμματος, σχεδίου. Το Καταφύγιο Θαλάσσια Ζωής Αιγαίου είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα για την Ελλάδα, γιατί είναι μια καινοτομία που συνδυάζει ένα εγχείρημα που συνδυάζει καινοτομία, συνδυάζει υψηλά στάνταρ ζωής ζώων, σε επιστήμη, έρευνα και πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας, όπως θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η υπέροχη χώρα με την υπέροχη φύση ένα πεδίο καινοτομίας και εκπαίδευσης, να έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να μαθαίνουν εδώ. Το καταφύγιο συγκεκριμένα, το Καταφύγιο Θαλάσσια της Ζωής Αιγαίου, είναι υποδημιουργία. Ξεκινήσαμε να αναζητούμε μια περιοχή που να είναι κατάλληλη να στεγάσει ένα τέτοιο καταφύγιο στις αρχές του 2000. Μας πήρε περίπου στις αρχές του 2010. 6 χρόνια μας πήρε να εντοπίσουμε την κατάλληλη περιοχή. Και εδώ στο νησί των Λειψών, στη βορειοδυτική πλευρά, σε μια απομακρυσμένη περιοχή των Λειψών, ξεκινήσαμε με πολλές δυσκολίες και αυτό το εγχείρημα να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο για τη θάλασσα, ένα νοσοκομείο για τα θαλάσσια είδη, που θα είναι μοναδικό στο είδος του, δηλαδή θα μπορεί να προσφέρει περίθαλψη και σε ένα άρτια εξοπλισμένο κτηνιατρίο και σε ένα θαλάσσιο χώρο, έτσι ώστε τα θαλάσσια θηλαστικά, τα δελφίνια, οι φώκες, οι χελώνες που θα βρίσκονται υπό περίθαλψη, να μπορούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες επανένταξης. Παράλληλα, ήταν εμφανές ότι πρέπει, επί δεκαετίες τώρα να διωθεί μια λύση για το πού θα πάνε τα δελφίνια που μεταφέρονται όταν κλείνουν τα δελφινάρια, τώρα πια από κόσμος δεν θεωρεί διασκέδαση να βλέπει ένα πεινασμένο δελφίνι να κάνει άλματα με ανταμοιβή εκβιασμό φαγητού. Δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι διασκέδαση. Τα δελφινάρια κλείνουν, η επισκεψιμότητα μειώνεται, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρεθεί μια λύση πού θα πάνε αυτά τα ζώα. Στην Ολλανδία πριν ένα μήνα 8 δελφίνια πουληθήκαν στην Κίνα. Καιρός είναι λοιπόν να δώσουμε, υπήρχε τεράστια καταγραφή και θεωρώ ότι τα επόμενα δελφίνια θα πρέπει να μεταφέρονται σε καταφύγια και το Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου είναι το πρώτο στον κόσμο που μπορεί να δώσει μια λύση στα ρινοδέλφινα που θα ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία. Επελέγει το νησί αυτό η λήψη. Δεν σας άκουσα καλά. Γιατί επελέγησαν η λήψη για αυτό, η περιοχή των λειψών γι' αυτό. Αξιολογήσαμε πολλά χιλιόμετρα ακτών σε πολλές περιοχές. Καταρχήν ο κόλπος τον οποίο θα στεγαστεί το καταφύγιο είναι προφυλαγμένος από τους έντονα γερικά φαινόμενα. Έχει ιδανικά γεωμορφολογικά και ογκεωγραφικά χαρακτηριστικά θερμοκρασία και ποιότητα νερών. Η περιγύρω περιοχή δεν μπορεί να οικοδομηθεί, άρα αποκλείεται στην άκρη του καταφυγίου να έχουμε τουριστικές δραστηριότητες που θα παρεμποδίσουν την λειτουργία του καταφυγίου. Και έχουμε βέβαια και στο νησί αυτό, πέρα από αυτά τα χαρακτηριστικά που ήταν πολύ σημαντικά, την αμέριστη στήριξη και συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και τοπικών αρχών, που είναι πολύ σημαντικό για να επιτύχει ένα εγχείρημα και να έχει
να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό και προχωράει πάρα πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια, αν και έχει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί. Υπάρχει νομίζω και το εξής θέμα, ότι με την έλλειψη ενός τέτοιου καταφυγίου υπάρχει μια δικαιολογία για αυτούς που εκμεταλλεύονται τα αδελφίνια σε τέτοιες δραστηριότητες. Σου λένε δεν υπάρχει κάποιος χώρος να μεταφερθούν που να είναι ασφαλής, που να τους παρέχει όλα όσα πρέπει να τους παρέχει. Και με δεδομένο αυτό κρατάνε τα αδελφίνια σε αιχμαλωσία. Δεν είναι εύκολο από ό,τι ξέρω τα αδελφίνια να επιστρέψουν στο φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι, όταν έχει προηγηθεί Όχι. η ζωή τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οπότε νομίζω ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν και άλοθοι. Ακριβώς. Είναι καιρός, θυμάμαι το πρώτο συνέδριο που ακολούθησε για τα καταφύγια πριν από 25 χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε χάσει πάρα πολύ καιρό. Δίνουμε άλοθη στη βιομηχανία που εκμεταλλεύεται τα αδελφίνια και θεωρώ ότι είναι καιρός να αλλάξει το τι είναι αποδεκτό. Όπως παλαιότερα στην Αθήνα, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ζωολογικούς κήπους με τσιμεντέγια κλουβιά και το θεωρούσαμε αποδεκτό. Όπως παλαιότερα υπήρχαν ανθρώπινοι ζωολογικοί κήποι στην Ευρώπη μέχρι τα τέλη του 50 και ήταν αποδεκτό. Τώρα εύχομαι τα παιδιά μας, τα λένε και τα γόνια μας, τα λένε ότι κάποτε είχαμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τσιμεντέγιες πισίνες και βάζαμε μέσα αδελφίνια και ευτυχώς αυτό έχει εξαλείψει. Καιρός είναι να κάνουμε την αλλαγή και το θεωρώ πολύ σημαντικό σαν ένα ελληνικό εγχείρημα που γίνεται σε μια μοναδική εξαιρετική περιοχή του Αιγαίου, να δώσουμε στην Ελλάδα τη λύση για πρώτη φορά σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αντί να είμαστε τελευταίοι, λοιπόν, ας είμαστε οι πρώτοι και αυτή η ελληνική καινοτομία χαιρόμαστε πολύ που έχει το διεθνές ενδιαφέρον και ας δούμε και τις πράξεις. Πολύ σύντομα, κυρία Μίλιο, γιατί έχουμε δευτερόλεπτα ελάχιστα μέχρι να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και να κλείσουμε την κουβέντα. Πότε ρεαλιστικά μπορούμε να θεωρούμε ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο καταφύγιο? Πολύ σύντομα. Όλα έχουν να κάνουν με την ελληνική γραφειοκρατία. Ευχή μας είναι το 2022. Μακάρι να παλέψουμε το ελληνικό γραφειοκρατικό τέρας και να μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα στο 2022. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Θα είμαστε σε επαφή, θα βλέπουμε την εξέλιξη αυτού του σχεδίου. Καλημέρα. Yes.